Προσέξτε, για να μου φέρει κάποιο πραγματικό στοιχείο. Όχι για να μου φέρει εκτιμήσεις. Διότι εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η δικογραφία μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 δεν είχε υπαινιγμούς, δεν είχε στοιχεία, δεν είχε τεκμήρια, δεν είχε ενδείξεις εις βάρος πολιτικών προσώπων. Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή με τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου... Προσέξτε, ναι, έχει σημασία αυτό. Και ήρθε, φέραν τους κουκουλοφόρους, προφανώς βάσει σχεδίου, για να μιλήσει για τα πολιτικά, να μιλήσουν τα πολιτικά πρόσωπα, όχι περιγράφοντας πράξεις τους, όχι. Οι κουκουλοφόροι κατέθεσαν εκτιμήσεις τους. Και με έναν τρόπο που προδίδει τη μεθόδευση, γιατί πεντακάθαρα πρόκειται για μεθόδευση. Και ποιοι είναι ένοχοι για αυτή τη μεθόδευση? Μπορώ να σας κατονομάσω αυτή τη στιγμή τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ποιοι είναι τα εκτελεστικά όργανα? Θα το δούμε. Θα βγει σε λίγο καιρό. Η ιστορία δεν πρόκειται να λήξει όπως τη σχεδίασε η κυβέρνηση. Να είστε βέβαιοι. Κύριε Ευγότζα, με ενημερώνουν τώρα ότι ο κύριος Αβραμόπουλος θα πάει στον Άριο Πάγο για να βγάλει τις κουκούλες από αυτούς οι οποίοι δήλωσαν ό,τι δήλωσαν. Εγώ ρωτώ εσάς. Ρωτώ εσάς, τον Αντώνη τον Ευγότζα, και μετά θα σας πω τι μου είπε ο Χαράλαμπος ο Αθανασίου χθες στο ραδιόφωνο. Υπάρχει δυνατότητα να απαιτηθεί, υπάρχει διαδικασία να απαιτηθεί να βγουν οι κουκούλες? Να συμπληρώσω ότι ο κύριος Αθανασίου μου είπε το εξής, ότι αν το απαιτήσουν και δεν βγουν οι κουκούλες, δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ οι κατηγορίες εις βάρος των 10. Κοιτάξτε, σας είπε ένα επιχείρημα. Το πιο σημαντικό επιχείρημα είναι κάτι άλλο. Το ίδιο το περιεχόμενο των καταθέσεων των κουκουλοφόρων. Εγώ δεν έχω μια υπόνοια ότι οι τρεις συγκεκριμένοι κουκουλοφόροι πρέπει να προέρχονται από τα υπόγεια, αν θέλετε, του κοινού ποινικού δικαίου. Είμαι βέβαιο. Έχω όλα τα στοιχεία, αλλά αφήστε τον καιρό να κυλήσει και θα δείτε ότι οι τρεις κουκουλοφόροι δεν είναι κάτι άλλο παρά ένας άλλος μαμανέας που κρατούσε πάμπερς στο μυαλό του και στην χυδαία γλώσσα του για να πλήξει τον Ανδρέα Παπανδρέου.